Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην τελική ευθεία για την κάλπη της 26ης Μαΐου, απόψε θα μιλήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου, για τον τέταρτο μεγαλύτερο σε πληθυσμό Δήμο της χώρας και θα δούμε τις προκλήσεις, τις ανάγκες, το χθες, το σήμερα και κυρίως το αύριο μέσα από τα μάτια τριών υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Απόψε κοντά μας ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης με την παράταξη του Βασίλη Λαμπρινού, Δύναμη Πολιτών, ο κύριος Νίκος Μεραμβελιωτάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηράκλειο 375 με επικεφαλή στο Γιάννη Κουράκη και η κυρία Βασιλεία Πετινάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος, σύμπραξη δημοτών και άμεση δημοκρατία με επικεφαλή στον Πέτρο Ινιωτάκη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Κύριε Κανακαράκη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Είναι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κατά την οποία συμμετέχετε ενεργά και η πρώτη στο πλευρό του Βασίλη Λαμπρινού, την προηγούμενη πενταετία. Θα ήθελα να μας δώσετε, ξεκινώντας, το στίγμα λοιπόν της απόφασης και πάλι να ρηχτείτε σε αυτή τη μάχη. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ για την ερώτηση. Βέβαια, σαν ενεργό μέλος υπήρξα από το 2004 με παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς της ζωής. Πριν 5 χρόνια μου έγινε πρόταση από το ψηφοδέλτιο του κ. Λαμπρινού να το στηρίξω. Εξέτασα την περίπτωση και από τη στιγμή που είμαι ενεργός πολίτης αποφάσισα να συμμετέχω. Δεν εκλέγηκα. Αυτό όμως δεν σημαίνει και δεν πρέπει να σταματάμε εκεί. Mm-hmm. Αν θέλουμε να προσφέρουμε για το καλό της πόλης μας, θεωρώ ότι πρέπει να προσφέρουμε και από τη θέση ως μη εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Ο Δήμαρχος με αξιοποίησε τις γνώσεις μου και με ένταξε σε 3 συμβούλια. Αναπληρωματικό μέλος ΔΕΠΤΑΗ, είναι το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο το οποίο και ολοκληρώθηκε. Η δεύτερη επιχείρηση είναι η ΔΚΕΗ, που έχει το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, το ΤΑΚΔΑΠ και άλλους όπως τα ΟΔΙΑ. Και βέβαια είμαι μέλος και γενικός γραμματέας της άτυπης ομάδας πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου. Σχετικά με την ερώτηση, ξεκίνησα ήδη ένα έργο και θεωρώ ότι πρέπει αυτό να ολοκληρωθεί. Και γι' αυτό είμαι και πάλι εδώ. Η εμπειρία που σας αφήνει έτσι, αυτή η επαφή εκ των έσω πλέον μέσα από μια δημοτική παράταξη που είναι. Που έχει την ευθύνη του Δήμου αυτή την πενταετία, είναι ποια? Είναι τόσο δύσκολο ως έργο όσο φαίνεται? Υπάρχουν αγκάθια που δεν μπορεί να φανταστεί ένας πολίτης που ο οποίος αυτό που επιζητά είναι αποτέλεσμα και μόνο αποτέλεσμα? Είναι πολύ βασικό και χρειάστηκα κι εγώ, γιατί κι εγώ όντως ήμουν στην άλλη πλευρά, mm-hmm. του κριτή. Όταν όμως μπεις μέσα στο πλαίσιο αυτό, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πολλά θεσμικά πλαίσια που πρέπει και δυστυχώς η γραφειοκρατία και η νομοθεσία. Είναι τόσο μεγάλα αγκάθια που δεν μπορείς να κάνεις το έργο. Για παράδειγμα, εγώ είμαι διευθυντής σε ένα μεγάλο όμιλο του λιανεμπορίου στην Κρήτη. Είσαι πολύ πιο ελεύθερος στο να δημιουργήσεις αποτέλεσμα. Μπαίνοντας όμως σε μια κρατική υπηρεσία ή στο Δήμο ή στην περιφέρεια ή σε οποιοδήποτε βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ή στο ίδιο το κεντρικό το κράτος, παρατηρείς ότι η νομοθεσία και η γραφειοκρατία, που για μένα επειδή έχω ταξιδέψει και έξω, είναι τόσο σκληρή που δυσκολεύεσαι να κάνεις το έργο. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε και δεν κοιτάμε να. Ίσως και η αντίληψη και η νοοτροπία, κύριε Κανακαράκη, αλλά εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ακριβώς. Κύριε Μεραμβελιωτάκη, θέλω επίσης να μας συστηθείτε εντός εκτός εισαγωγικών. Είναι η πρώτη φορά που εσείς μπαίνετε στη διαδικασία μιας εκλογικής αναμέτρησης στο πλευρό του Γιάννη Κουράκη. Είστε γιατρός παθολόγος, είστε επίσης ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας από διάφορα πόστα. Και πώς τελικά αποφασίζετε όλη αυτή τη δράση να την εξαργυρώσετε, και πάλι μέσα σε εισαγωγικά θα βάλω τη λέξη, συμμετέχοντας σε μια προεκλογική διαδικασία με φόντο τη Λότζια? Η ενασχόληση με τα κοινά υπάρχει από τότε που γεννήθηκα, από τα φοιτητικά μου χρόνια και αργότερα. Με στήριξη πολιτιστικών συλλόγων. Ήμουν εκλεγμένος για 7 χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα είμαι πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού μου, κάτω Βιάνος. Και αυτή η ευαισθησία μου υπάρχει πάντα. Ένα παραπάνω τώρα, με τους καιρούς, όπου ο κόσμος δοκιμάζεται, η απογοήτευση του κόσμου είναι μεγάλη στις ανθρώπινες αξίες, mm-hmm. σε αυτά που εμείς πιστεύαμε κάποτε και τώρα κλονίζονται, στην ισονομία, ισοπολιτεία, δικαιοσύνη. Σε αυτά που πρέπει να πιστέψουμε και πάλι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Στις ανθρώπινες αξίες που θα πρέπει να μεταδώσουμε στα παιδιά μας, να εφυτεύσουμε στα παιδιά μας, και σε αυτές τις ανθρώπινες αξίες πιστεύω και γι' αυτό συνεχίζω τον δρόμο εδώ στις δημοτικές εκλογές. Στην όρεξή μου να δουλέψω, στην αγάπη μου για τον τόπο και στην αγάπη μου για την κοινωνία και για τον άνθρωπο. Κύριε Πετινάκη, ήταν μια πρόκληση για εσάς
η συζήτηση, η πρόταση, δεν ξέρω πώς μπορεί να προέκυψε η συμμετοχή σας στη νέα αυτή αυτοδιοικητική πρόκληση από πλευράς του Πέτρου Ινιωτάκη. Ναι, ήταν μια πρόκληση. Δεν σας κρύβω ότι με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Έκανα αρκετό καιρό να πάρω την απόφαση να ασχοληθώ. Όμως ακριβώς αυτό και με προβλημάτισε, γιατί έβλεπα όλη αυτή την αποξίωση της κοινωνίας για τους θεσμούς, mm-hmm. έτσι την απαξίωση των νέων ανθρώπων, και με τη δική μου στάση ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα κυρίως στους νέους ανθρώπους, και είμαι και μητέρα, στα παιδιά μου, για το ότι δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες, από όπου και αν προερχόμαστε. Πρέπει να παλεύουμε για το δίκαιο μας, πρέπει να παλεύουμε για αυτό που πιστεύουμε, όσο μπορούμε και όσοι μπορούμε να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο τόπο για τα παιδιά μας. Εγώ θα σας πω ότι έλειπα πάρα πολλά χρόνια από το Ηράκλειο. Κάθε φορά όμως που γύριζα στο Ηράκλειο, βούρκωνα. Ζούσατε πού, κυρία Πετινάκη? Ζούσα και στην Αθήνα και στη Βουλγαρία, στα Βαλκάνια γενικά έχω ταξιδέψει. Βούρκωνα και αγαπάω τόσο πολύ τον τόπο μου, και γι' αυτό ήταν και η απόφασή μας οικογενειακώς να επιστρέψουμε στην Κρήτη. Θέλω να προσφέρω. Νομίζω ότι έχω τις δυνατότητες, τις γνώσεις. Ήμουν πάντα ενεργό μέλος και παλιότερα στα φοιτητικά μου και μαθητικά μου χρόνια. Και αυτό ήταν που με ενέπνευσε, συν το γεγονός ότι με ενέπνευσε και ο ίδιος ο Πέτρος, ο ίδιος mm-hmm. ο Πέτρος Ινιωτάκης. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας τίμιος και καθαρός άνθρωπος, όπως όλοι νομίζω. Αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος. Επειδή είναι και το κομμάτι το δικό σας, είστε κοινωνιολόγος. Ναι, είμαι κοινωνιολόγος. Ήθελα να ρωτήσω αυτό και ακολούθως να πάω και στους υπόλοιπους συνομιλητές μας απόψε. Αν δηλαδή η κοινωνία είναι πλέον δεκτική στο να αρχίσει και πάλι να συζητά, χωρίς να βλέπει με τόσο μεγάλη καχυποψία ακόμη και την αυτοδιοίκηση. Ναι. Γιατί στα χρόνια της κρίσης αυτό το είδαμε να γιγαντώνεται, να δούμε μια συνολική δηλαδή απαξίωση, και ακόμη και στον όρο και μόνο ή στη λέξη και μόνο υποψήφιος, να ισοδυναμεί για κάποιους με καρέκλα ή με συμφέροντα. Έτσι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό ακριβώς όμως και είναι η πρόκληση, γιατί εγώ νομίζω ότι σήμερα είναι νέα υποψήφια δήμαρχη, έτσι. Και τόσοι πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Καλό για τον τόπο. Θα δώσει πράγματα στον τόπο. Γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και ψαχνόμαστε. Αλλάζει λίγο το σκηνικό. Το γεγονός ότι σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις οικογένειες, σε όλους τους φίλους. Λίγο ή πολύ, κάποιος έχει ένα φίλο υποψήφιο. Έτσι. Αυτό εγώ θεωρώ όμως ότι είναι καλό. Γιατί θα μπουν και θα επιλεγούν άτομα, πολλά άτομα από διαφορετικές παρατάξεις. Έτσι, mm-hmm. Και αυτό θα κάνει κάτι καινούριο στο Δήμο. Θα δώσει μια καινούρια πνοή. Αυτό γιατί αναγκαστικά θα γίνουν. Θα γίνουν συμμαχίες, θα μπουν προγράμματα. Μάλιστα. Οπότε αναγκαστικά θα βγει κάτι καλό. Θα το δούμε στην πράξη αυτό. Κύριε Κανακαράκη, πείτε μου πάντως την άποψή σας. Εσείς ζήσατε και πριν από 5 χρόνια, που ήταν μόνο 5, αν θυμάμαι καλά, συνδυασμοί. 6. Πόσο απέχει εκείνη η εκλογική αναμέτρηση με τη σημερινή? Είναι τεράστια η διαφορά. Και μόνο τώρα που κατεβαίνουμε 10 συνδυασμοί τελικά. Και πάρα πολλοί οι υποψήφοι, πάρα πολλοί υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Και είναι πολύ και ευχάριστο όταν βλέπεις νέους δημοτικούς συμβούλους και διαπρεπείς από όλα. Μιλάμε για όλες τις παρατάξεις που κατεβαίνουν. Και ανθρώπους οι οποίοι είναι πετυχημένοι στον δυτικό τους τομέα, και πόσο μάλλον όταν υπάρχει και μια προηγούμενη εμπειρία, είναι ακόμα καλύτερο, σε συνδυασμό με την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, γιατί πρέπει να υπάρχει εμπειρία, πώς λειτουργούν τα θεσμικά πλαίσια, για να μπορέσεις να δώσεις λύσεις. Είναι μια δύσκολη αναμέτρηση αυτή. Αλλά θεωρώ ότι είναι πρόκληση, και θεωρώ και θέλω να περάσω ένα μήνυμα από την εκπομπή σας, ότι πρέπει τελικά όλος ο κόσμος, ανεξάρτητα αν έχει κάποιο φίλο συγγενή δημοτικό σύμβουλο, γιατί είπαμε τώρα ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, να πάει να ψηφίσει. Είναι ένα δικαίωμα και θεωρώ ότι όλοι και πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ο πολίτης τώρα, ο δημότης που εσείς ως Κανακαράκης Νεκτάριος, είτε τον γνωρίζετε είτε όχι, θα τον προσεγγίσετε ανοίγοντας αυτή τη συζήτηση για την πόλη μας. Ζητάει τι, κύριε Κανακαράκη? Πρωτίστως. Φαντάζομαι ζητάει πολλά. Πρωτίστως. Πρωτίστως κοιτάζει την καθημερινότητα. Θεωρώ, επειδή τυχαίνει τώρα και συναναστρέφουν περισσότερο τον κόσμο από όσο πριν, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ενδιαφέρον, να υπάρχει μια ισοτιμία σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, και επιπλέον θα ήθελε ενδιαφέρον και αποτέλεσμα, ειδικά στην καθημερινότητα. Όταν λέω καθημερινότητα, στα σχολεία, στους δρόμους, στην διακομιδή των απορριμμάτων, και βέβαια αναζητά περισσότερα τεχνικά έργα. Γιατί, για παράδειγμα, φεύγουμε από το σπίτι μας και θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας. Σε κάποιους δρόμους ίσως συναντήσουμε κάποια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Άρα εκεί θα αναζητήσει, το οποίο μας καθυστερεί και χρονικά από τη ζωή μας, αλλά και στη δουλειά μας. Άρα εκεί αναζητούμε
το ανάλογο έργο, αλλά πιο πολύ αυτό που διακρίνει στον κόσμο είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάνουμε ένα αίτημα, θέλουμε να υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια απάντηση στο αίτημα. Και μια άμεση αποκατάσταση. Άμεση αποκατάσταση. Γιατί το να καταγραφεί απλά ένα αίτημα και να μείνει σε ένα σιρτάρι δεν λέει τίποτα και σε κανένα. Σωστά. Άρα, κύριε Μεραμβελιωτάκη, αυτό το θέλω του πολίτη, το οποίο μπορεί να ακούγεται, είναι μόνο μία λέξη καθημερινότητα, αλλά είναι ανεξάντλητη σε πεδίο. Πόσο δύσκολο είναι να το προσεγγίσετε εσείς και να το κάνετε πράξη? Εμείς, σαν συνδυασμός 375, έχουμε προτείνει ένα σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο το έχουμε εκθέσει στο λαό του Ηρακλείου. Έχουμε μιλήσει συγκεκριμένα για 5 ευρηματικές παρεμβάσεις: το πάρκο Κνωσού, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την πολιτιστική αξιοποίηση των τυχών και των μνημείων, τη Μαρίνα Ηρακλείου, την αξιοποίηση του πάρκου Αλικαρνασσού με το που θα φύγει το αεροδρόμιο. Έχουμε προτείνει 7 στρατηγικές πρωτοβουλίες: χωροταξική αναγέννηση, ολοκληρωμένη ανάπλαση του κέντρου και του παραλιακού μετόπου, νέος ολοκληρωμένος πολεμικός σχεδιασμός. Τα αυθαίρετα να λυθούν, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να δώσουμε πνοή σε παραδοσιακούς οικισμούς της Υπαίθρου. Έχουμε τη δεύτερη, που είναι η οικονομική ανάταξη, τη συνεργασία με τα επιστημονικά ιδρύματα, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, για να κάνουμε μια έξυπνη πόλη. Μια πόλη που θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Έχουμε προτείνει για συνεδριακό τουρισμό, για τη Μαρίνα του Ηρακλείου, για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Είναι πάρα πολλά. Έχουμε προτείνει τώρα την πολιτιστική ανανέωση. Μιλάμε για το αρχαιολογικό πάρκο Κνωσού, τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, τη δημιουργία εργαστηρίων δημιουργικότητας και δομών στήριξης τέχνης, με εκθέσεις ίσως ζωγραφικής ή γλυπτικής που θα μπορούν να επισκέπτει στην πόλη και θα μπορεί ο κάθε Έλληνας, κάθε Ηρακλειώτης, ζωγράφος, γλύπτης, να μπορεί να εκθέσει τα έργα. Κύριε Μεραβελιωτάκη, θα τα δούμε έτσι επιμέρους στην πορεία. Έχουμε βάλει πάρα πολλά, είναι λίγος ο χρόνος. Είναι λίγος ο χρόνος, θα τα δούμε επιμέρους. Ο πολίτης πρωτίστως τι ζητάει από εσάς όμως? Από εμάς ζητάει δουλειά. Θέλει δουλειά. Έχει δουλειά και χρειάζεται δουλειά. Όρεξη για δουλειά λοιπόν. Και εμείς το έχουμε αποδείξει. Ο επικεφαλής του, ο κύριος Κουράκης, έχει δείξει τη δουλειά και την όρεξη που έχει για δουλειά. Το έχει δείξει τις προηγούμενες χρόνια. Είναι πάντα δίπλα στον πολίτη. Η δικιά μας παράταξη είναι πάντα δίπλα στον πολίτη. Γιατί χωρίς τον πολίτη, ό,τι έργα και να κάνουμε, δεν έχει σημασία. Και νομίζω η μια κουβέντα που θα πω ζητάει δουλειά. Και αυτή πρέπει να δώσουμε. Ξεκάθαρο. Κυρία Πεντινάκη, δώστε μου την αίσθηση αυτής της τριβής με τον Δημότη αυτό το διάστημα προς την κάλπη ως μια νέα υποψήφια. Θα σας πω. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους πολίτες, πάντα θίγουν τα πρώτα που θίγουν, μάλλον, είναι τα προβλήματα της καθημερινής τους ζωής. Και αυτό το βλέπουμε και όλοι μας. Εμείς δεν ζούμε σε άλλη πόλη, στο Ηράκλειο ζούμε. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μας προβληματίζει η λακκούβα, η στάθμευση, το νερό, οι δρόμοι. Όλα αυτά όμως, αυτά είναι όλα αλληλένδετα μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε να βλέπουμε μόνο τις λακκούβες, μόνο τη στάθμευση, μόνο το δικό δίκτυο ή μόνο το νερό. Όλα αυτά πρέπει να μπουν μαζί σε ένα πακέτο τέτοιο ώστε να βοηθάει την καλυτέρευση της ζωής στην πόλη. Που σημαίνει ότι ο Δήμος πρέπει να είναι σύμμαχος στον πολίτη, μαζί με τον πολίτη, για να καλυτερεύσει τη ζωή του. Ο άνθρωπος αυτό θέλει. Θέλει όταν θα ανοίξει την πόρτα και θα πει καλημέρα το πρωί, η ζωή του να είναι πιο καλή, πιο ευτυχισμένη. Mm-hmm. Όχι με νεύρα, όχι με στρες, με άγχος, πηγαίνοντας στη δουλειά, ξέροντας η μητέρα που θα αφήσει το παιδί της το καλοκαίρι, που θέλει να δουλέψει. Και το χειμώνα. Ξέροντας τη μητέρα που θα πάει το παιδάκι της στην παιδική χαρά, να έχει την καλή παιδική χαρά, το παγκάκι να καθίσει, ξέροντας ο γέροντας ότι θα βγει και θα πάει σε ένα καφενείο, σε ένα καπί τέλος πάντων, να πιει ένα καφέ, να μιλήσει. Όλα αυτά. Δηλαδή, εννοώ ότι τίποτα δεν είναι αποκομμένο. Mm-hmm. Όλα είναι δεμένα, είναι κομματάκια ενός παζλ, όλη η ζωή μας. Και αυτό ακριβώς, αυτό νιώθουμε όλοι. Όλους αν ακούσετε, όλοι μια ευτυχισμένη ζωή και καλύτερη ζωή θέλουμε. Το θέμα είναι το κατά πόσο
θα μπορέσουμε όλο αυτό να το κάνουμε πράξη. Αν γιατί τώρα, προγράμματα για παράδειγμα, υπάρχουν. Ναι, ακριβώς αυτό θα σας έλεγα. Αυτό θα, και αυτό, πρόθεση φαντάζομαι υπάρχει. Καμία παράταξη εγώ, δεν εκλέγεται ακριβώς, και δεν θέλει να παράξει έργο και δεν θέλει να δείξει έτσι, πράγματα τα οποία μπορούν να είναι απτά. Έτσι, άρα, έτσι, αν σας ρώταγα τώρα, τι θεωρείτε από όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως ότι δεν έγινε την περασμένη πενταετία και γιατί δεν έγινε? Εγώ θεωρώ ότι πολλά πράγματα δεν έγιναν. Δεν θέλω να αναιρέσω τη δουλειά κανενός. Έτσι. Αλλά εγώ σαν πολίτης αυτής της πόλης, κάθε εκλογική διαδικασία ακούω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί και μετά από 40 χρόνια, να σας πω κάτι, μετά από 40 χρόνια, αν ζούμε και είμαστε καλά, εδώ ξανά τα ίδια πράγματα θα λέμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Προγράμματα υπάρχουν. Προγράμματα από όλους τους συνδυασμούς υπάρχουν. Το θέμα είναι το πόσο θα βάλουμε τα προγράμματα να τρέξουν και να δουλέψουν για τον κόσμο. Γιατί τι να το κάνω εγώ όταν ένα πρόγραμμα το πάρω, το έχω, βάζω ένα πολύ καλό επιτελείο, μου το γράφει, αλλά αυτό δεν το υλοποιώ. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει να κάνεις 10 πράγματα, να έχεις 10 στόχους που θα τους πραγματοποιήσεις. Και όταν θα έρθεις να κάνεις τον απολογισμό σου, να πεις αυτά τα πράγματα τα έχω κάνει για την πόλη του Ηρακλείου. Κύριε Κανακαράκη, τώρα σε εσάς θα πέσει ο κλήρος για τον απολογισμό, γιατί ακριβώς ανήκετε στην ομάδα η οποία διοικεί το Δήμο Ηρακλείου τα τελευταία 5 χρόνια. Τι δεν έγιναν από αυτά που θέλατε κι εσείς ως Νεκτάριος Κανακαράκη στην περασμένη πενταετία να παράξει η ομάδα σας? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και χαίρομαι πραγματικά για να ενημερώσω και τους δύο συνυποψηφίους μου από άλλες παρατάξεις που εδώ βρισκόμαστε όλοι για το καλό αυτής της πόλης. Γίνανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και ειδικά σε ένα περιβάλλον φοβερά αντίξω και φοβερά επιθετικό. Για παράδειγμα, το 2014 αποξηλώθηκε η μισή τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρετε, για να υπάρξουν τεχνικές μελέτες, χρειάζονται ανθρώποι. Δυστυχώς τότε ο πρώην δήμαρχος αποξήλωσε 12 μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας που χρειάζονται απαραίτητα οι μηχανικοί για να γίνουν τα τεχνικά έργα. Ήρθαν τα capital control και αυτά τα capital control, επειδή το εξηγώ και σε πολίτες, έχουν να κάνουν με τους ίδιους εργολάβους και με τα ίδια τα υλικά που προμηθεύονται από το εξωτερικό. Και βέβαια ήρθε ο 4412, ένας νόμος ο οποίος αναθεώρησε 240 άρθρα πάνω στο θεσμικό πλαίσιο των δημοπρατήσεων των έργων. Παρ' όλα αυτά όμως, και δεν μένω σε αυτό, και χαίρομαι ειλικρινά πάλι για την ερώτηση, αποφασίσαμε να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι η λειψιδρία. Όπως γνωρίζετε, η δημιουργία του Αποσυλέμη, η οποία είναι ένα πάρα πολύ καλό έργο και σπουδαίο για την πόλη μας, δεν είναι πανάκια. Σε περίπτωση που δεν βρέξει, τι κάνουμε? Σε αυτό λοιπόν τι κάναμε? Επιχορηγηθήκαμε 25 εκατομμύρια, και όχι από πόρους του Δήμου, στο οποίο αλλάζουμε όλο το υδρευτικό δίκτυο της πόλης του Ηρακλείου. Τμηματικά έχουν πάει από Χρυσοπηγή μέχρι Μεσαμπελιές. Αλλάζουμε 7 χιλιόμετρα, παραμένουν ακόμα άλλα 240. Διαπιστώνουμε ότι χάνονται πάρα πολλά από τα 18 εκατομμύρια κυβικά. Μόνο στο δίκτυο πηγαίνουν τα 9 εκατομμύρια κυβικά. Πού γίνεται αυτό? Από κλοπές πάνω στο δίκτυο και βέβαια από λαθασμένα υδρόμετρα, τα οποία αγοράσαμε γύρω στα 40.000 ψηφιακά υδρόμετρα. Και βέβαια στην ολοκλήρωση του έργου που έχουμε κάνει από Μεσαμπελιές, από Παγκρίτο μέχρι Χρυσοπηγή, παρατηρήσαμε ότι ο κόσμος μας λέει ότι δεν χρειάζεται ούτε πιεστικά. Δηλαδή η πίεση του νερού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα επόμενο μεγάλο έργο μας είναι η ολοκλήρωση του συνεδριακού κέντρου του πολιτιστικού, στην οποία έχω την τιμή να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη φάση δοθήκαν 20 παρατάσεις. Ξεφύγανε γύρω στα 20 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Καταφέραμε και ολοκληρώσαμε με ατέλειες την πρώτη φάση. Και προσέξτε, ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη φάση χωρίς να έχουμε βγει από τα 11,5 εκατομμύρια του προϋπολογισμού. Πάμε όμως και στις λακκούβες που άκουσα προηγουμένως από τους συνυποψηφίους μου. Κατά κοινή ομολογία, το οδικό δίκτυο της πόλης του Ηρακλείου είναι το χειρότερο που υπάρχει, και επειδή είμαι και πρόεδρος της κριτικής εταιρείας Logistics, που έχει να κάνει με διακίνηση φορτίων σε ολόκληρη την Κρήτη και σε ολόκληρο τους άξονες της Κρήτης, επιχειρήσαμε. Δυστυχώς όμως ο καιρός δεν μας άφησε και αναγκαστήκαμε και καλύψαμε πρόχειρα τις λακκούβες, γνωρίζοντας, αλλά για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και χαίρομαι, γιατί σας ανακοινώνω ότι ήδη η μεγαλύτερη δημοπράτηση σε τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις είναι μέχρι τώρα στο ιστορικό του Δήμου 1 εκατομμύριο. Εμείς δημοπρατούμε 6 εκατομμύρια και σε επόμενες μέρες, και ήδη θα το βλέπετε αυτό σε διάφορες περιοχές, ασφαλτώνουμε. Ένα όμως πάρα πολύ σημαντικό, και δεν το ξέρει ίσως ο λαός, την οικοκυρέψαμε του Δήμου Ηρακλείου. Δηλαδή, από το μηδενικό ταμείο που παραλάβαμε, στην ουσία ήταν 25 εκατομμύρια, τα οποία είναι μακροπρόθεσμα δάνεια. Φτάσαμε να έχουμε 54 εκατομμύρια
εκατομμύρια στο Δήμο. Και τώρα θα μου πείτε, η επόμενη ερώτηση, τα μαζεύετε, τι τα κάνετε, τα λεφτά τα χορηγείτε? Κύριε Καναγαράκη, όχι, εγώ θέλω να πάω κάπως συγκεκριμένα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι άπλετος. Για παράδειγμα, υπάρχει μια κριτική που αφορά τη σχολική στέγη. Mm-hmm. Υπήρξε ένα πρόγραμμα συντήρησης, mm-hmm. με καθυστερήσεις, χωρίς καθυστερήσεις, είναι κάτι το οποίο έχει καταγραφεί στην ειδησιογραφία. Προοπτική για νέα σχολική στέγη, ανέγερση νέων σχολικών συγκροτημάτων, για παράδειγμα, δεν είδαμε. Όταν κάτω από τις ίδιες οικονομικές αντίξωες συνθήκες mm-hmm. τα τελευταία χρόνια, σε άλλους Δήμους και της Κρήτης, είδαμε να παράγεται έργο σε αυτό το κομμάτι. Εκεί τι έχετε να πείτε? Ήδη αυτή τη στιγμή συντηρήσαμε, προσέξτε, συντηρήσαμε ήδη πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Μιλάω για το σχεδιασμό νέων, που υπάρχει έτσι μια ασφυξία σε κάποιες περιοχές. Βεβαίως, νομιμοποίησαμε, επειδή τυχαίνει να είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Κηδεμόνων του 33ου Δημοτικού Σχολείου και πρόεδρος του 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου στα Δειλινά. Τολμώ και σας λέω, και ήμουν και στον Υπηαγωγείο, γιατί έχω έντονη ιδρύωση σαν σύλλογο. Είμαι ήδη γύρω στα 12 χρόνια, γιατί τυχαίνει να έχω δύο παιδιά σε αυτό και να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Νομιμοποίησαμε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου. Και βέβαια και τα κηλικεία, όταν κανένας άλλος δεν τόλμησε να το κάνει αυτό. Τώρα, όσο για τη συντήρηση, ήδη δώσαμε πολλά εκατομμύρια ευρώ σε συντήρηση, όπως το Τάλος, τα Δειλινά. Ναι. Επεκτείναμε. Δεν έχουμε δει κάποια ανάγκη η οποία έχει γίνει τώρα εφικτή, και το λέω και σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου Νέων. Βεβαίως το πλάνο, και θα το δούμε, είναι η ανάπλαση νέων σχολικών μονάδων, όταν το επιτρέψουν οι. Θα πρέπει να πάω παρακάτω, δυστυχώς, λόγω χρόνου. Βρεφονηπιακή σταθμή. Διαχρονικά ένα αγκάθι. Διαχρονικά ένα πρόβλημα. Και βεβαίως αυτό τεινάζει στον αέρα οικογενειακούς προγραμματισμούς. Γιατί όταν δεν έχεις που να αφήσεις το παιδί σου, πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει λύση? Είναι ένα αγκάθι. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Βελτιωμένο στο πέρασμα του χρόνου, αλλά διαχρονικό. Και η σχολική εκπαίδευση έχει προβλήματα. Και πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα και προτεραιότητα, νομίζω, να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Και νομίζω, είμαι υπέρ της άποψης ότι εκεί υπάρχει θέμα και πρέπει να το πολεμήσουμε. Σίγουρα δεν υπάρχουν κτίρια, σίγουρα υπάρχουν τιμόρροπα κτίρια και σίγουρα θα πρέπει να γίνει δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να αναφέρω και εγώ μερικά πράγματα. Είπαμε για φράγμα Ποσελέμη, που ήταν εμπνευστής και δημιουργός του φράγματος Ποσελέμη, ο κ. Κουράκης, όταν οι άλλοι τον κατηγορούσαν. Τώρα εκμεταλλευόμαστε αυτό το φράγμα και το νερό. Όταν ξεκίνησε να κάνει το πολιτιστικό κέντρο, πολλοί τον κατηγόρησαν. Τώρα έχουμε ένα κόσμο στο Ηράκλειο και άλλα πράγματα, το παραλιακό μέτωπο που έχει ξεκινήσει. Γενικά η βάση του Ηρακλείου, εκεί που χτίζει σήμερα και ρωματιζόμαστε το Ηράκλειο, η βάση του είναι τα έργα του Γιάννη Κουράκη. Δεν θέλω να γίνω αλαζονικός, αλλά πραγματικά ο κόσμος το βλέπει. Ο κόσμος είδε και πριν και τώρα. Δεν λέω τι έγινε, τι κάναμε. Ο κόσμος ξέρει και θα κρίνει. Νομίζω είναι γνώση των πραγμάτων, έχει δει και ξαναείδε και μπορεί να κρίνει. Αυτό είναι το καλό για τη δικιά μας παράταξη. Είδε, ξέρει, ήξερε. Λοιπόν, το άλλο που λέγατε για τους μηχανικούς, που συνέχεια αυτό μασουλάνε συνέχεια. Λίγο σύντομα μόνο. Ναι, δεν το έχετε πει σε άλλο. Το άλλο που είπατε για τους μηχανικούς, θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω να κεντρήσω, αλλά κάποιος μεγάλος στέλεχος της παράταξης έχει χρησιμοποιήσει τον νόμο αυτόν και μεταφέρθηκε στην περιφέρεια Ηρακλείου, που τώρα είναι υποψήφιος με τον κύριο Λαμπρινό. Γιατί ασφαλώς χρησιμοποίησε τον νόμο και ήταν δικαίωμά του. Όπως ήταν και δικαίωμα όλων των μηχανικών να υπερασπιστούν τα εργατικά τους δικαιώματα και να φύγουν από το Δήμο, γιατί υπήρχε λόγος. Ξέρουν αυτοί, λοιπόν, μη μασουλάμε τους 12 μηχανικούς που έφυγαν. Κύριε Καναγκαρά, έχετε πάρει τον λόγο για να απαντήσετε, αλλά πρέπει να πάω στην κυρία Πετινάκη για να μας δώσει λίγο το δικό της το στίγμα σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της σχολικής στέγης των παιδιών, που είναι βασικό επίσης στην καθημερινότητα του πολίτη. Κυρία Τερζάκη, νομίζω ότι ο καθένας μας, αν αρχίσουμε ο ένας να κατηγορεί τον άλλο τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν θα βγάλουμε άκρη, νομίζω. Το θέμα είναι αυτό που σας είπα και πριν. Πώς η μαμά θα είναι ήσυχη ότι το παιδί της πάει σε ένα ασφαλή κτίριο, πώς η μαμά θα είναι ήσυχη ότι πάει στη δουλειά και μπορεί να το αφήσει σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, πώς ο γονιός θα είναι ήσυχος για όλο αυτό? Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν έχει να κάνει με το τι τελικά, αν υπάρχουν χρήματα ή όχι. Θα έρθει σε σύγκρουση. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης κατά πόσο ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική μέρημνα και στην κοινωνική ανάπτυξη. Δηλαδή, κάτι που είναι τουλάχιστον στον τομέα μου,
όταν λέμε για ανάπτυξη, λέμε για ανάπτυξη σε έργα, αλλά μιλάμε και για ανάπτυξη στην κοινωνική πολιτική του Δήμου. Τεράστιο κομμάτι. Δηλαδή, η παιδική σταθμή, η σχολική στέγη. Ξέρουμε πού πάνε τα παιδιά μας, σε ποια σχολεία πάνε τα παιδιά μας. Ξέρουμε το θέμα με το καπετανάκι, πόσα χρόνια δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι πολιτική βούληση. Όταν παίρνεις μία απόφαση και λες, αυτά τα χρήματα θα δοθούν για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, νομίζω ότι. Θέμα σχεδιασμού και υλοποίηση. Ακριβώς, είναι θέμα σχεδιασμού και πολιτική βούληση, σας ξαναλέω. Δηλαδή, θα επιλέξεις πού θα δώσεις τα χρήματα, έτσι ώστε να εξισορροπηθούν και οι κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε, αλλά δυστυχώς ο χρόνος ήδη πιέζει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Είναι οι τελευταίες τοποθετήσεις όλων μας. Γι' αυτό σας το λέω για τη διαχείριση του χρόνου σας, κύριε Κανακαράκη. Το ξέρω ότι θέλετε να απαντήσετε. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχήν, να πατάω πρώτα στην κυρία Μπετινάκη ότι έγινε για πρώτη φορά στο Δήμο Ηρακλείου και για όλα τα σχολικά συγκροτήματα στατική ελέγχη, επειδή είπε και καλά το έκανε, για ασφάλεια στο κτίριο που πάμε τα παιδιά μας. Έγινε και δεν το έχει ξανατολμήσει άλλη δημοτική παράταξη. Ή στο παρελθόν. Επίσης, αυτό που είπε ο συνάδελφος σχετικά με τους τεχνικούς, ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Κουράκης, υπέγραψε εν γνώση του την μεταφορά το 12, άσχετα αν υπήρχε. Δεν το γνωρίζω αυτό που είπε ότι υπήρχε και πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω και θα ήθελα έτσι να μου πει μετά το τέλος της εκπομπής ποιος ήταν, για να γνωρίζω κι εγώ, αλλά δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα ήξερε. Γνώριζε ότι αν φύγουν οι 12 οι τεχνικοί που κάνουν τις τεχνικές μελέτες. Ήταν στο πλαίσιο της κινητικότητας, θα υπήρξε πρόβλημα. Στο πλαίσιο της κινητικότητας. Και πάλι όμως δεν αποδομείς μια τεχνική υπηρεσία. Συγγνώμη, δεν αποδομείς μια τεχνική υπηρεσία. Ναι, αλλά κοιτάς όμως και τα κοινά συμφέροντα της πόλης που γι' αυτό είμαστε. Εμείς είμαστε για το κοινό συμφέρον της πόλης. Δεν κοιτάμε τα προσωπικά του καθένα. Κοιτάμε να γίνουν τεχνικά έργα και τεχνικές μελέτες. Και μια και είπε, κοιτάμε, γιατί νομίζω ότι και οι τρεις υποψήφοι στεκόμαστε απέναντι στους Ηρακλειώτες, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε έργα και σε πράξεις. Άρα, για να γίνουν έργα, χρειάζονται μελετητές. Τι πιο απλό. Mm-hmm. Και αυτό που θα ήθελα να πω, το 2018 είμαστε σε τεχνικές συμβάσεις έργων, είμαστε ο δεύτερος Δήμος σε όλη την επικράτεια, με 9.600 σε τεχνικά έργα. Όταν περάναμε το Δήμο Αθηναίων με 11 εκατομμύρια, με 9 εκατομμύρια το Δήμο Πατρέων και 6 εκατομμύρια το Δήμο Θεσσαλονίκης. Όσο τώρα για το έργο, για το καπετανάκιο που αναφέρει η κυρία Μπεντινάκη, ήταν μέσω ΕΣΠΑ. Το χρονοδιάγραμμα πρόβλεπε το καλοκαίρι του 19. Ο Δήμαρχος, βέβαια, βασιζόμενος στις διαβεβαιώσεις του εργολάβου, είχε πράγματι δηλώσει ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να πάνε. Όντως, υπάρχει εκεί και το δέχομαι. Εγώ αποδέχομαι και τις τυχόν καθυστερήσεις. Ευελπιστώ ότι στο επόμενο διάστημα, στο άμεσο χρονικό διάστημα αυτό το έτος, θα έχει ξεμπλοκάρει η διαδικασία και θα είμαστε έτοιμοι να το παραδώσουμε. Και ένα σύντομο δικό σας μήνυμα προσωπικό, σαν Νεκτάριος Κανακαράκης, γιατί. Ένα προσωπικό μήνυμα είναι ότι πραγματικά είμαστε όλοι νέοι υποψήφοι, με όρεξη για δουλειά. Αγαπάω πάρα πολύ την πόλη μου, το Ηράκλειο, και θα ήθελα να προσφέρω, είμαι ήδη ενεργό μέλος σε διάφορες. Και σε διάφορους συλλόγους. Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Κατάφερε και εκπαίδευσα το 60% του προσωπικού του Δήμου εντελώς εθελοντικά σε θέματα ηγεσίας, παρακίνησης, εξυπηρέτησης του πολίτη. Συνέβαλα στη δημοκρατοποίηση του Δήμου με ήθος, ισοτιμία. Όπως βλέπετε, μπήκανε σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις που έχει 5 ο Δήμος Ηρακλείου, υποψήφια από όλες τις παρατάξεις. Mm-hmm. Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι να δώσουν ευκαιρία στους νέους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους να πλαισιώσουν, να μην πηγαίνουμε στα παλιά, στα κατεστημένα και να πάμε να ψηφίσουμε. Σωστά. Αυτό. Κύριε Μερβελιωτάκη. Να κλείσω εγώ. Να ευχηθώ καταρχήν στους νέους συνάδελφους καλή επιτυχία. Εύχομαι κι άλλοι να κάνουν το βήμα και να συμμετέχουν στα κοινά. Είναι καλό αυτό για τη δημοκρατία μας, για τον τόπο μας. Η ανανέωση είναι σημαντική. Μετά από τη φθορά που είχε αυτό το σύστημα που είδαμε, το πολιτικό σύστημα, και καλό θα ήταν να συμμετέχουμε και να είμαστε καλοπροαίρετοι σε αυτό που κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν θέλω να αρχίσω να μιλάω γιατί δεν θα τελειώσουμε. Πιστεύω στην εθελοντική εργασία, στην ανιδιοτέλεια και στη συμμετοχή όλων μας για ένα καλύτερο Ηράκλειο. Νομίζω και οι συνάδελφοί μου έχουν όλες την καλή διάθεση να βοηθήσουν σε αυτό το σκοπό. Είμαι μαζί τους, δεν είμαι με κανένα αντίπαλος. Λέω για το δικό μου πρόγραμμα, για το πρόγραμμα της παράταξής μου, του σχεδιασμού μου. Πιστεύουμε σε αυτό και
πιστεύω ότι μεθαύριο και λόγω κλεισθένη πρέπει να συνεργαζόμαστε και πρέπει να ακούγεται η σωστή φωνή, η καλή φωνή και αυτή που θα προχωρήσει μπροστά το Ηράκλειο. Εύχομαι όμως όλος ο κόσμος να δώσει μια συνειδητή ψήφο, να δώσει μια ψήφο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει στο δημόσιο βίο, έχουν εμπειρία, έχουν ικανότητα, έχουν δείξει πράξη, έχουν κάνει πράξη και έργο την τιμιότητα, την εντιμότητα, την ικανότητα να κρίνει και όχι η κρίση του κουμπάρου, του φίλου, του συγγενή. Θα πρέπει η ψήφος μας, γιατί και εγώ την έχω πατήσει πολλές φορές, πρέπει να είναι συνειδητή. Mm-hmm. Και εγώ επιθυμώ μια συνειδητή ψήφο. Πρέπει να πάω στην κυρία Πετινάκη, γιατί έχουμε ήδη ξεφύγει χρονικά. Κυρία Πετινάκη, ο λόγος εσάς για να κλείσουμε έτσι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε, συμφωνώ απόλυτα και με τους δύο, πρέπει να επιλέξουμε ανθρώπους σεμνούς, συνετούς, που να έχουν τη φλόγα αυτή στα μάτια τους, να μπορούν να δουλέψουν για το κοινό καλό. Μας γνωρίζουν όλοι. Εξάλλου οι γείτονές μας, οι φίλοι μας γνωρίζουν τι άνθρωποι είμαστε. Mm-hmm. Τώρα ο σκοπός είναι να το επικοινωνήσουμε αυτό και παραέξω, να δούνε το πρόγραμμά μας, τι άνθρωποι είμαστε. Αλλά κυρίως, σας ξαναλέω και πάλι, προγράμματα υπάρχουν από όλους. Εγώ πιστεύω ότι καλοπροαίρετα όλοι έχουμε πρόγραμμα. Δεν κατεβαίνει κανένας στις εκλογές χωρίς πρόγραμμα. Το θέμα είναι κατά πόσο ο κόσμος θα πιστεί να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει υποψήφιους που θα μπορέσουν να κάνουν αλλαγή σε αυτή την πόλη. Γιατί αξίζει να ζήσουμε καλύτερα και εμείς, και οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, και οι γονείς και τα παιδάκια μας. Να ζήσουμε σε μια πιο ανθρώπινη πόλη και να είμαστε περήφανοι. Να λέμε ότι όταν ταξιδεύουμε, ζούμε στο Ηράκλειο και είμαστε περήφανοι. Η βάση υπάρχει. Η μαγιά υπάρχει ήδη, άρα μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Μακάρι να υπάρχει και ένα πολύ δυνατό δημοτικό συμβούλιο μετά τις εκλογές που θα μπορέσει να σχεδιάσει, να οραματιστεί και κυρίως να υλοποιήσει άμεσα και να είναι αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε κοντά μας. Καλή συνέχεια στη διαδρομή. Άλλωστε είναι κοντά η Κάλπη. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.